Τώρα να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον εκδότη του Πτολεμαίου και του ptolemaeus.gr, τον Αντώνη τον Μπουγαρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρίτα. Είμαστε σήμερα στο στούντιο, έτσι. Σήμερα εδώ. Ναι. Εμβολιασμένοι και δυο, να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε. Αντώνη, χθες είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα σε σχέση με ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τους αναισθησιολόγους που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Για να το συνδέσουμε και με τα χθεσινά, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε όλη τη χώρα, και το δεχόμαστε όλοι, στο να βρούμε αναισθησιολόγους για όλα τα νοσοκομεία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο σε Μαμάτσιο και Ποδοσάκιο. Τόσο μεγάλο που πολλοί γιατροί, ιδίως οι άνθρωποι της χειρουργικής, αλλά και των ΤΕΠ, ανησυχούν για το αν έρθει ένα περιστατικό έκτακτο και απαιτηθεί να πάρει αναισθησία για να γίνει μια χειρουργική επέμβαση, αν θα είναι σε θέση να έχουν αναισθησιολόγο για να την κάνουν. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Το πρόβλημα παραμένει εδώ και καιρό σε όλη τη χώρα, αλλά κατά περίπτωση εντείνεται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι και τα δύο νοσοκομεία του νομού Κοζάνης. Χτες είχαμε θέση και είχε ξεκινήσει η συζήτηση και από αυτό το θέμα, με αυτή την αφορμή, το κατά πόσο είναι διαμοιρασμένοι οι γιατροί της συγκεκριμένης ειδικότητας, αλλά και κάθε ειδικότητας, σε όλα τα νοσοκομεία κάθε περιφέρειας. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μια συζήτηση για τον περίφημο υγειονομικό χάρτη, τον καινούργιο υγειονομικό χάρτη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά αυτά, να πούμε λίγο τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, στα τρία υπόλοιπα νοσοκομεία Φλόρινα, Καστοριά, Γραβενά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει πιο πλήρης στελέχωση στα τμήματα των αναισθησιολόγων σε σχέση και με το Ποδοσάκιο και με το Μαμάτσιο. Μιλάμε δηλαδή... Συγγνώμη. Στο Μαμάτσιο πόσους λέμε πως έχουμε σήμερα? Στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκιο είμαστε μεταξύ ενός και δύο. Αυτή είναι. Σε κάθε έναν τους μοιραζόμαστε, γιατί είμαστε και δύο συνδεδεμένα νοσοκομεία. Συνδεδεμένα δεν είμαστε πλέον, αλλά η απάντηση είναι σε καθένα από τα δύο. Το θέμα είναι ότι... Δύο, λοιπόν. Είναι ένα έως δύο. Δύο είναι στο Μαμάτσιο, ας πούμε, αυτή την περίοδο διαθέσιμη. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι, και είναι απόλυτα λογικό, ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν κατά καιρούς οι διοικήσεις με μεταφορές γιατρών, με προκηρύξεις καινούργιες, είναι λογικό πως δεν μπορούν να βγουν οι εφημερίες για όλο το μήνα. Όταν μιλάμε για 30 και για 31 μέρες, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ένας ή δύο επιστήμονες να είναι μόνιμα διαθέσιμοι. Φυσικά. Το πρόβλημα εντείνεται... Και στο Ποδοσάκιο. Αντίστοιχα. Τώρα, στα Γραβενά για παράδειγμα, πόσους αναισθησιολόγους έχουν? Τρεις. Στην Καστοριά? Τρεις. Και στη Φλόρινα? Τρεις. Η κουβέντα για τον υγειονομικό χάρτη, τι κουβέντα για τον υγειονομικό χάρτη, την ξεκίνησα χτες με αυτή ακριβώς την αφορμή. Το ξανανοίγουμε. Ότι πρέπει να αναλογιστεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και οι διάφοροι, τέλος πάντων, που ασχολούνται με τα οικονομικά της υγείας, τον όγκο του νοσηλευτικού έργου που έχει το κάθε νοσοκομείο σε διάφορες χρονικές περιόδους. Δηλαδή, άλλο νοσηλευτικό όγκο έχει ένα νοσοκομείο μιας μεγάλης πόλης και άλλο μιας μικρής. Και να τα πούμε ξεκάθαρα. Πόσα χειρουργία κάνει το Ποδοσάκιο και πόσα χειρουργία τη μέρα κάνει το νοσοκομείο της Φλόρινας. Εμείς δεν λέμε σήμερα ότι θα πρέπει να φύγουν όλοι από τα υπόλοιπα τρία και να καλύψουν όλοι τις ανάγκες που Ποδοσάκιο και Μαμάτσιο, σε καμία περίπτωση. Αλλά τα χειρουργία σε όγκο είναι ίδια, είναι αντίστοιχα? Πολύ σωστό. Και κάτι ακόμα. Είπα και για τη χρονική περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με την οποία εξετάζουμε το θέμα. Σε πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, υπάρχουν νοσοκομεία που δεν είναι νοσοκομεία αναφοράς με τον κορονοϊό. Άρα σημαίνει ότι επιβαρύνονται άλλα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνεται η διασωλήνωση, αυτό που λέμε, κάποιων ασθενών, κάποιων συμπολιτών μας ασθενών, δυστυχώς, την οποία προφανώς αναλαμβάνουν οι αναισθησιολόγοι των νοσοκομείων που δεν έχουν
ας μας επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, αναισθησιολόγους. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο για την υγεία είχε προσπαθήσει να ανοίξει το θέμα αυτό. Μια αναφορά είχε κάνει, τώρα δεν ξέρω. Αν είναι Πρωθυπουργός δεν προσπαθεί, ή τα ανοίγει ή δεν τα ανοίγει. Ναι, αυτό πήγα να πω, πρέπει να το ανοίξει. Το ότι έγινε αναφορά για πρώτη φορά είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίζουν να σπάνε και τα θέματα ταμπού στην ελληνική κοινωνία, και έτσι όπως έχει η ελληνική κοινωνία γαλουχηθεί πολιτικά, κάποια πράγματα είναι ταμπού. Τα λέγαμε και χθες για τη ΔΕΗ. Πιστεύεις πως θα ανοίξει αυτή η κουβέντα? Και αν ανοίξει, πόσο βελούδινη θα είναι? Γιατί, και επαναλαμβάνω και το ξεκαθαρίζω, κανείς από τους δυο μας δεν έχει τη διάθεση αυτή τη στιγμή, ούτε και τη γνώση έχουμε. Με την κοινή λογική λειτουργούμε. Να πούμε ότι υπάρχουν τόσοι εκεί, το άλλο νοσοκομείο τους χρειάζεται περισσότερο, φέρτε τους. Ναι. Όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που είναι ανοιχτά θα πρέπει να είναι πλήρως ταλαιχωμένα. Διαφορετικά, ας κάνουμε μια διαφορετική διαχείριση μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ των πόλεων και των αναγκών, ώστε να λειτουργούν κλινικές πλήρως στελεχωμένες. Και να ξέρω ότι αν πάω στο ορθοπαιδικό της Καστοριάς θα είναι πλήρως στελεχωμένο, στο καρδιολογικό του Μαμάτσιου πλήρως στελεχωμένο, που έχουμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ αμέσως μετά, και στο χειρουργικό του Μαμάτσιου επίσης πλήρως στελεχωμένο. Είναι τέτοιες οι αποστάσεις πλέον στη Δυτική Μακεδονία, που ίσως κάποιος πολύ σοβαρά θα έπρεπε να δει μια καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει, μακροπρόθεσμα, μάλλον μέσο πρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα γίνονται κάποιες κινήσεις. Αναφέρθηκα πριν στις προκηρύξεις που κάνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων της περιοχής. Δεν έρχονται γιατροί στα νοσοκομεία μας. Πολλές εκ των οποίων είναι άγονες. Βέβαια, το ότι κυρίσσονται άγονες οι προκηρύξεις αυτές, δεν φταίνουν μόνο οι γιατροί που δεν υποβάλλουν τα χαρτιά τους. Προφανώς το περιβάλλον, κάπου κάτι δεν κολλάει, οι συνθήκες εργασίας ενδεχομένως να μην είναι ιδανικές, τόσο σε εθνικό επίπεδο, τόσο και σε τοπικό. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά έχουμε δει πάρα πολλές φορές γιατρούς να φεύγουν από ένα νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας και να πηγαίνουν σε ένα άλλο νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί? Οι λόγοι επικύλουν, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας λόγος για να γίνει αυτό. Και κατά περίπτωση αυτός ο λόγος, αυτή η αιτία πρέπει να θεραπευτεί. Τόσο τοπικά όσο και κεντρικά. Οπότε να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι προκηρύξεις και να πούμε ότι τουλάχιστον για το ποδοσάκι που γνωρίζω είναι σε διαδικασία πρόσληψης δύο αναισθησιολόγοι και δύο παθολόγοι για την παθολογική κλινική. Απ' την άλλη υπάρχουν μετακινήσεις έκτακτες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να βγουν οι εφημερίες, που και αυτό δεν είναι ωραίο για τους επιστήμονες. Δηλαδή, έχουμε έναν γιατρό σήμερα στην Κοζάνη, του λέμε έλα στα Γρεβενά. Έχουμε έναν στα Γρεβενά, του λέμε έλα στην Καστοριά. Και οι γιατροί είναι οικογενειάρχες, έχουν έναν οικογενειακό προγραμματισμό και δεν είναι λάστιχο επαγγελματίες της υγείας. Ίσα-ίσα που τους θες ξεκούραστους, να αισθάνονται ασφαλείς στον εργασιακό τους χώρο, δεν μπορούν να είναι μετακινούμενοι. Τι εργασιακή συνθήκη είναι αυτή? Ποιος από εμάς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό? Ακριβώς. Τουλάχιστον ας πούμε ότι καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες και κάποιες φορές βγαίνει ο μήνας. Δεν είναι λύση αυτό όμως να παίζουμε κάθε μέρα ρουλέτα πού θα κάτσει μπίλια, σε ποιο γιατρό και σε ποια πόλη? Ναι. Είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα έλεγε και ο λαός, και έχει σχέση και με το θέμα της υγείας αυτή η φράση που ο λαός χρησιμοποιεί πολύ σωστά. Προστίθεται στα βραχυπρόθεσμα μέτρα, μαζί με αυτά που αναφέραμε, σήμερα ακούσαμε ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος ο Πλεύρης, θα δώσει κίνητρο στους αναισθησιολόγους για να εφημερεύουν στα περιφερειακά νοσοκομεία, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, από ό,τι διάβασα, 250 ευρώ για την κάθε εφημερία. Είχε προαναγγείλει αντίστοιχα μέτρα και στην παρουσία του στην Κοζάνη. Τελικά αυτό μαθεύτηκε σήμερα, είναι και αυτό ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, αλλά μαζί με τις φιλότιμες προσπάθειες των διοικήσεων για τις προκηρύξεις και τις έκτακτες μετακινήσεις, συνθέτουν ένα παζλ ασπιρίνης στον καρκίνο, όπως είπαμε,
και νωρίτερα. Να κλείσουμε, να πούμε ότι θα μαζί με το θέμα της μη κάλυψης όλο το μήνα από συγκεκριμένα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε αναισθησιολόγους που αναφέρατε και χθες με το Ζήση στον Πιτσιάβα, θα υπάρξουν και τον επόμενο μήνα αντίστοιχες μέρες και υπάρχει και περίπτωση, είναι λογικό γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν, τα είπαμε τα νούμερα, να μην υπάρχει και σε όλο τον ομό Κοζάνης κάποιες μέρες αναισθησιολόγος να εφημερεύσει. Τραγικό. Οπότε κινητοποιούνται οι υπηρεσίες από ό,τι γνωρίζουμε και θα υπάρχουν και έκτακτες συσκέψεις την επόμενη εβδομάδα. Πριν σε αποδεσμεύσω, αν όντως πούμε ότι ανοίγει αυτή η κουβέντα για τον υγειονομικό χάρτη, το ρώτησα και πριν, πόσο βελούδινη κουβέντα πιστεύεις πως θα είναι? Βελούδινη δεν μπορεί να είναι, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τόσο η πολιτική κάστα όσο και πολλοί θεσμικοί φορείς δεν αντιμετωπίζουν τα θέματα της υγείας αντικειμενικά, ούτε με οικονομοτεχνικά δεδομένα, ούτε με δεδομένα που οι επιστήμονες υγείας σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη λαμβάνουν αποφάσεις. Και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα δυσαρεστηθούν. Αλλά υπάρχει και μία ατάκα που λέει ότι καλύτερα να υπάρχει ένα νοσοκομείο μακριά παρά κανένα ούτε καν μακριά. Παρά κανένα ούτε καν μακριά, γιατί αυτή τη στιγμή στα πέντε νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας έχουν όλα προβλήματα και υποστελέχωσης και άλλα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Ρίτα. Διαζώσεις ξεκινούν φέτος στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν για την είσοδό τους στο αμφιθέατρο το πιστοποιητικό εμβολιασμού η νόσησης, διαφορετικά rapid 72 ώρων.